επειδή το βιβλίο είναι Gastarbeiter, η ιστορία του, αναγκάστηκε να είναι και το ίδιο το βιβλίο Gastarbeiter να βγει από την Ελλάδα, να βρει έναν άλλον εκδότη ξένο, όχι δηλαδή από τον τόπο μας Έλληνα, μένα, να εκδοθεί, αλλά είναι πολύ δύσκολο μετά να κατοπερπατήσεις. Λοιπόν, αυτή έτσι η πρόσκληση και η υποστήριξη του Παναγιώτη Θαλασσινού για μένα είναι πολύ σημαντική. Τον ευχαριστώ, Παναγιώτη, ευχαριστώ από καρδιάς που και κάτι θα πω που μπορεί να μην θέλεις να το πω. Μου αρέσει που έχεις αρχοντιά σε όλα. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Είμαι η Έλληνα Αρτζανίδου και όσοι δεν με ξέρετε, συνήθως με προλογίζουν, αλλά δεν βρέθηκε κανείς να με προλογίσει απόψε. Ζω στη Θεσσαλονίκη και να μιλήσω, θέλω να πω κάποια πράγματα και αυτό θα κάνω. Παρέα μετά θα έχω την Δάφνη και τον Νίκο που είναι από τον τόπο σας, δύο υπέροχοι μουσικοί που τους ευχαριστώ από καρδιάς που θέλησα να παντρέψουμε αυτό το οποίο προσπαθούμε να θα πούμε λίγο για τον Gastarbeiter. Το βιβλίο Gastarbeiter, η οδυνηρή φυγή, γράφτηκε πριν 8 χρόνια. Δηλαδή δεν είναι ένα επίκαιρο βιβλίο λόγω της κατάστασης της χώρας μας. Και γιατί γράφτηκε. Πριν 8 χρόνια, την περίοδο εκείνη αρθρογραφούσα στη Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, είχα μία στήλη και ο αρχισυντάκτης και πολύ φίλος μου, ο Γιάννης ο Πισόπουλος, του είχα δώσει ένα κείμενο μέσα στα πολλά που είχε σχέση με τη μετανάστευση. Ήταν 500 με 600 λέξεις όσο δικαίωμα είχα να γράψω στην εφημερίδα. Και μου λέει, Άρτζαν, αυτό δεν θα το βάλουμε στην εφημερίδα, πρέπει να αναστρωθείς και να κάνεις ένα βιβλίο. Η αλήθεια είναι, τον άκουσα, αλλά νομίζω τεμπέλιασα ή επειδή είμαι πολύ ίσως περισσότερο απορροφημένη και ταγμένη στην παιδική λογοτεχνία, όπως συνηθίζω να λέω και το πιστεύω αυτό. Δεν σημαίνει ότι μεταπίδησα. Κάποιοι πρόσφατα κάπου σε ένα ταξίδι άλλης πόλης μου είπαν ότι φεύγεις από την παιδική λογοτεχνία. Όχι, καθόλου. Λοιπόν, να μην σας το πολυλέω, το κράτησα πολύ καιρό και κάποια στιγμή αποφάσισα ότι όντως πρέπει να το κάνω. Ξέρετε, ο λόγος που έγραψα ήταν ότι είμαι παιδί Gastarbeiter, γεννήθηκα στη Γερμανία, γεννήθηκα σε ένα Χάιμ, όπως λέει μέσα στο βιβλίο. Χάιμ, για όσοι δεν ξέρετε ή ξέρετε, να το ξαναθυμηθούμε, ήταν τα πρώτα σπίτια που υποδεχθήκαν από τους Έλληνες μετανάστες, που δεν ήταν σπίτια ακριβώς, ήταν παράγγες. Και σε κάποιες πόλεις ήταν χώροι που είχαν μέχρι και την εποχή του πολέμου είχαν χρησιμοποιηθεί και για τους Εβραίους, δυστυχώς. Έτσι λοιπόν, έχοντας γεννηθεί εκεί, έχοντας μνήμες από την οικογένεια, υπήρχε ένα υλικό πάρα πολύ μεγάλο μέσα μου και νομίζω αυτό απέφευγα να κάνω. Απόφευγα να μπω μέσα μου και να βγάλω αυτά τα οποία είτε μου δίναν χαρά, είτε με πληγώνανε. Γιατί η μετανάστευση έχει και σίγουρα αναγκάζεσαι να φύγεις. Οι Έλληνες που φύγανε το 60 φύγανε από μια χώρα αμέσως μετά τον Αμφίλιο Πόλεμο και από τον Δεύτερο Παγκόσμιο, μια Ελλάδα κατεστραμμένη. Άρα λοιπόν είχαν και θλίψη και πόνο, είχαν και στεναχώρια που αφήναν όλο την πατρίδα και τους δικούς τους και έπρεπε να πηγαίνοντας όμως εκεί τα πράγματα κατά αυτού άλλαξαν πολύ. Έτσι λοιπόν το βιβλίο αποφάσισα, έκανα μια νουβέλα. Η νουβέλα όμως στην Ελλάδα, ξέρετε, δεν πουλάει. Το ξέρετε πολύ καλά. Δυστυχώς είναι ένα είδος που εγώ λατρεύω, αλλά δεν μπορείς να βρεις εύκολα εκδότη. Έτσι έχασα λοιπόν, όταν το έγραψα στα 2 χρόνια, έχασα ένα χρόνο για να ψάχνω τύχη για τη νουβέλα. Και όταν είδα ότι δεν βρίσκω ούτε τύχη σε αυτό, με πίεσαν κάποιοι επιπλέον και ο ίδιος ο δημοσιογράφος και άλλοι 2-3 φίλοι συγγραφείς, βλέποντας το υλικό και μου λένε στρώσου και κάνουν μυθιστόρημα. Τελικά τα κατάφερα. Έτσι λοιπόν αυτό μου πήρε 4 χρόνια, γιατί το βιβλίο πέραν από μνήμες δικές μου έχει μαρτυρίες, είναι ένα βιβλίο που δεν μιλάει μόνο για την ξενιτιά, μιλάει και για την Ελλάδα που αφήσανε πίσω και κάποιοι μείναν πίσω για την Χούντα, μέχρι το 1974 φτάνει. Ο λόγος που φτάνει μέχρι το 1974 είναι ότι κατά τη δική μου άποψη, από το 1960 με το 1974, ήθελα να πιστεύω ότι είχε μια άλλη μετανάστευση, ήταν τελείως διαφορετικό το στοιχείο της και για μένα είχε περισσότερο ενδιαφέρον, γιατί όσοι το διαβάσανε,
Αυτό το οποίο εισέπραξα και στα τηλεφωνήματα που δέχομαι και στα email είναι ότι γιατί δεν προχώρησα και δεν πήγα πέρα-πέρα. Μου πίστευα λοιπόν ότι μέχρι το 1974 ήταν αυτά που ήθελα να πω. Το παραπέρα, κάποιοι επιμένουν ότι πρέπει να πάω και παραπέρα. Αυτό θα εξαρτηθεί σίγουρα από το πώς θα πάει το βιβλίο. Και φυσικά πρέπει να ψάξω κι άλλο. Γιατί εννοώ πρέπει να βρω πηγές. Γιατί το βιβλίο εδώ είναι οι άνθρωποι, βασικά είναι 8 ζευγάρια που φεύγουν. Ένα όμως φεύγει μόνο του, το άτομο, μια γυναίκα, γιατί ξέρετε, απόψε θα παίζαμε και ένα βίντεο, αλλά δεν μας το επιτρέπει ο καιρός, δεν μπορούσε να σταθεί το στα. Ήταν ένα βίντεο, ένα ντοκιμαντέρ, πολύ μπορεί να το είδατε, του Κούλογλου πέρσι για τους Γκέσταρ Πάιντερ, τα 400.000 τεμάχια λεγόμενα, γιατί ο Έλληνας που πήγαινε εκεί ήταν τεμάχιο. Το τεμάχιο έπρεπε να έχει υγεία πλήρη, από όλες τις απόψεις, καρδιά, ψυχή, δόντια, τα πάντα. Αν δεν ήσουν υγιής, έμενες πίσω στην πατρίδα. Απ' την άλλη, αν ήσουν, είχες πρόβλημα, αν δεν έπαιρνες το χαρτί των κοινωνικών φρονημάτων, γι' αυτό ένα τα ζευγάρια πάει μόνο του και ο άλλος μένει πίσω. Για να φτάσει στη Γερμανία χρειάζεται πάρα πολλά πράγματα να το κάνει.